θεματάκι με την κάμερα. Ας ελπίσουμε πως λύθηκε. Ο Περάκης έχει ξεκινήσει καλά για, για τον μικρό κόσμο, ο οποίος προηγείται με 2-5. Με ευκαιρία αυτοφόνος και πάλι το σουτ τον Περμητώνη, ο οποίος όμως παραμένει στην επίθεση με τον Χριστόπουλο. Μπαλά έξω από τον Λόπουλο, εκτελεί. Κάνει το 6-5. 3-5 ήταν νωρίτερα το σκορ, δικό μου λάθος. Ο Γιάννης αφήνει στα δεξιά η εκτέλεση του Γιαννατζόγλου. Σε ζώνη τώρα ο μικρό κόσμος, αλλά έξω. Πέρασε η πάσα, πολύ δώρος και με το φαουλ όχι. Υπάρχει στη γραμμή. Ο Γιάννης άφησε στον Τσακαρόνι, Περάκη στα αριστερά. Αυτά για να τζόγουσε και μου πάει μπαλά, έκοψε ο Περάκης, πήρε εκτός ο οποίας θέλησε να εκτελέσει. Δεν είχε όμως τους δύο πόντους, χάτι τον Μπάνης τώρα κατεβάζει για τους τερμίτες. Πλάτη ο Χριστόπουλος προσπαθεί να βρει λίγο χώρο να εκτελέσει. Καθαρή άμυνα. Σταματόπουλος εκτελεί, το χάνει. Καθαρίζει την φάση ο Μπεκιαρής. Περάκης τσεκαρεί τις επιλογές του, παίρνει και το σκρίν από τον Μπεκιάρη. Ποιος θα πάρει τώρα την μπάλα και θα εκτελέσει για τρεις. Είναι άστοχο το σούτ, ο Αποστολόπουλος καθαρίζει. Τονίσουμε πως με μια εξάδα σήμερα έχουν κατέβει οι τερμίτες, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν και την κούρασή τους. Πολύ δώρος για τρεις, πολύ δυνατό το σούτ. Χαζομπάνης μάζεψε, δεν έχει ανανεώθει ο χρόνος. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Ακόμα ένα τρίποντο, άστοχο κι αυτό. Αλλά ακόμα ένα επιθετικό rebound επίσης για τους γηπεδούχους. Στολόπουλος. Σταματόπουλος στον Αποστολόπουλο. Νέο διαδοχικό τρίποντο το οποίο δεν θα βρει στόχο για τους γηπεδούχους. Για να Τζόγλου τώρα χείρισε μια πάσα. Πρόλαβε ο Φραγκουγιάννης που την μπάλα περάσει εκτός. Τέλεση για τρεις τώρα αστοχή όμως. Ο Μπάνης καθάρισε. 5.55 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ στο 6-5 υπέρ των τερμητών, οι οποίοι με τον 4 νίκες και 7 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην 9η θέση. Ενώ από την άλλη στην 10η θέση βαθμολογίας ο μικρό κόσμος με 4 νίκες και 7 ήττες επίσης. Ο Σολόπουλος. Ο Μπάνης πήρε μπροστά από τον Φραγκογιάννη. Μπροστά ο Μπεκιάρης έκλεψε, ηρεμία ζητάει ο Φραγκογιάννης, η μπάλα πάει στον Τσαζαρόνι. Περάκης πατάει γερά, μπάλα έξω στον Φραγκογιάννη, έχει και χώρο και χρόνο, είναι για δύο το σουτ. Καθώς πατούσε γραμμή ο Φραγκογιάννης, αυτό έχεις όμως. Στολόπουλος. Χατζομπάνη ζητάει ο Σταματόπουλος, εκείνον πάει μπάλα. Χριστόπουλος εκτελεί για τρεις, δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Περάκης φεύγει για τον μικρό κόσμο. Πήρε ο Γιαννατζόγλου, έφτασε κοντά, στόχησε, μάζεψε ο ίδιος. Κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ που το έκανε ο Χριστόπουλος. Και είναι το πρώτο επίσης για τους τερμητές. Σου τριών πόντων τώρα τον Φραγκογιάννη. Χατζομπάνης. Εκεί που βγήκε πάσα του Χατζομπάνη. Δεν κινήθηκε κάποιος συμπαίκτης. Και έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Ο
Μπράβο, Γιάννης. Ροπεράκης. Έτσι στη γωνία ο Γιαννατζόπουλος, εκείνον πήγε μπάλα, εκτέλεσε για δύο, δεν το βάλε. Κωστολόπουλος προστατεύει. Για να περάσει και το κέντρο. Πολύ δωρός Χατζομπάνης στη γωνία, θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 9-5. Και με τις τρίποντες εκτελέσεις τους οι τερμίτες έχουν πάει στο συν 4, ναι, τώρα. Έκοψε ο Περάκης, πήρε ωραία, σηκώθηκε και κέρδισε το φαουλ του Χριστόπουλου. Περάκης τώρα στημένος στην γραμμή, έτοιμος για το ζευγάρι πόλων του. Θα στόχο στην πρώτη. Έχει τέλεια στόχα και την δεύτερη. Για το 9-7. Κωστολόπουλος άφησε έξω. Χατζομπάνης δεν διστάζει να το πάρει το σουτ. Μάζεψε ο Χρυσάλης. Περάκης θα επιχειρήσει με μακρινή πάσα. Την μπάλα βρήκε και στο Στεφάνι, αν είδα καλά, ή στο ταμπλό. Γενικά βρήκε στην μπασκέτα. Η κατοχή παρέμεινε, ωστόσο, στα χέρια του μικρού κοσμού. Γιαννατζόπουλου δεν πάει κάποιος πάνω του και εκτιμώρει. Για να δώσει το προβάδισμα τώρα στον μικρό κόσμο. Με 9-10. Κωστολόπουλος. Χατζομπάνης του δίνει και πάλι. Χρησπείτε. Και παίρνει τελικά την εκτέλεση ο Χριστόπουλος. Το 11-10. Ο Γιάννης Περάκης το θέλει, το σουτ και το βάζει. 11-13. 2-40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Και πάλι ο μικρόκοσμος θα πάρει το προβάδισμα. Χατζομπάνης προσπαθεί να βρει τον Χριστόπουλο, πήρε και νόσος μπροστά από τον Περάκη. Πάει και ο Φραγκογιάννης για βοήθεια. Σταματόπουλος σηκώνεται, κόβεται όμως. Περάκης θα κάνει το φάουλ στη συνέχεια στον Χριστόπουλο. Πέτυχε και το καλάθι ο παίκτης των τερμητών. Θα ισοφαρίσει σε 13-13 και έχει και δικαίωμα για μια βολή, με την οποία μπορεί να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Παπαδημητρόπουλος τώρα στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Πήρε την θέση του Τεσσαρονί. Στο που θα λέει με τον ρέφερι. Θα τη βάλει και την βόλιο Χριστόπουλος για το 14-13. Περάκης. Ωραία η πάσα του για τον Χρυσάλη, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση εκείνος. Τζομπάνης. Λέγει τον Σταματόπουλο στα αριστερά. Πέρασε η πάσα του. Θα σηκωθεί κοντρά σε δύο ο Πολύδωρος. Χριστόπουλος του δίνει και πάλι, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δεν μετράει το καλάθι. Παπαδημητρόπουλος. Κυροπεράκης. Παπαδημητρόπουλος ξανά. Συνεργάζονται οι δυο τους για να πάρει το τρίποντο Περάκης και να το βάλει κι αυτό. 14-16. Πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής από τον Περάκη, ο οποίος προσφέρει αρκετά εξαιρετικά για τον μικρό κόσμο.
αθωγοντός του σταματού των τερμητών. Χατζηδοβάνης προσποιήθηκε. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Χριστόπουλο. Έχει 3 δευτερόλεπτα εκείνος, κλείστηκε καλά, δεν φτώχησε, αλλά μαζεύει τώρα και ανανεώνει ο Πολύδωρος. 52 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, ο Χριστόπουλος κάνει το βήμα πίσω, θα βρεθεί και στο παρκέ, βγαίνει η άμυνα. Γιαννατζόγλου. Τραγκογιάννης θα το πάρει το σουτ, βάλα στο σίδερο. Στολόπουλος. Χατζιτζομπάνη θα εκτελέσει. Αστοχή όμως, Φρυσάλης αφήνει στον Περάκη, παρόλο που ζήτησε ο Γιαννατζόγλου για να φύγει γρήγορα μπροστά, δεν πήγε σε κύριο Νιμπάλα. Ο Χρυσενός δευτερόλεπτο στα δύο χρονόμετρα, 15 δευτερόλεπτο τώρα για το 10 λεπτό. 9 τώρα 8. Ο Παδημητρόπουλος εκτελεί, δεν μπαίνει το καλάθι, ο Αποστολόπουλος έχει 3 δευτερόλεπτα, θα πάρει ένα σου πίσω από το κέντρο, δεν θα καταλήξει. Λοιπόν, με το σκορ να δείχνει 13-16 υπέρ των φιλοξενούμενων. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Τέρμητες. Θα βρίσκονται στην πρώτη επίθεση, αλλά θα γίνει το κλέψιμο. Λίγο να γίνει το λάθος. Γιαννατζόγλου. Έχει το καλάθι για το 14, για το 13-18 τώρα. Τους Τερμίτες, 16-18 το σκορ. Βάλα έξω, Κουστολόπουλος εκτελεί, αστοχή όμως. Σηκώνε το Σταματόπουλος, το χάνει κι αυτός. Έτσι τώρα από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος ψάχνει επιλογές, είχε τον Σταματόπουλο δίπλα του, του δίνει και πάλι εκείνος. Στο μαζί ο Πασχαλινόπουλος επίσης έχει περάσει για τους Τερμίτες. Σταματόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα θέλει να γυρίσει. Έχει κερδίσει το φάουλ. Χατζητσομπάνη, μάζεψε ο Μανίκας. Ο Δημητρόπουλος τσεκάρει γύρω του, πέρα ο Φρυσάλης. Ωραία η πάσα του, εξαιρετική, θα την εκμεταλλευτεί ο Μανίκας για το 16-20. Στολόπουλος. Ο Χριστόπουλος, πάσα στη γωνία, λίγο να κλέψει ο Γιαννατζόγλου. Χριστόπουλος κόντρα στον Παπαδημητρόπουλο, δεν μπορεί να τον νικήσει. Γιαννατζόγλου αφήνει στον Μανίκα ευνηδιασμό, τώρα για τον μικρό κόσμο και καλάθι και πάλι από τον Μανίκα, δεύτερο σε ειδικό του. Το ανεβάζει λέει διαφορά στους 6 πόντους και πάει το σκορ στο 16-22. Στολόπουλος, Ασχαλινόπουλος το παίρνει το σουτ, δεν το βάζει όμως. Παπαδημητρόπουλος, πέρασε στον Γιαννατζόγλου ο οποίος ζήτησε και έφτασε και μέχρι το lay-up, το έχασε όμως. Στολόπουλος. Χατζομπάνης, είσαι με φόρα ο Σταματόπουλος για να σκοράρει, να κερδίσει και το φάουλ.
για το 18-22. Στο μάτς επιστρέφει ο Πολύδωρος τώρα για τους τερμητές. Ο Σταματόπουλος ετοιμάζεται για την συμπληρωματική βολή του. Αστοχή, Χατζομπάνης πήρε. Τελικά η μπάλα μας πήγε στα χέρια του Μητροπίτμου. Δεν μπόρεσε να την γραφώσει την μπάλα ο Χατζομπάνης. Χρυσάλης, ακόμα πιο έξω. Παπαδημητρόπουλος και πάλι στον Γιαννατζόγλου. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση του για 2. Άστοχος όμως ο Τσατσαρόνης, παραμένει ο Μητροπίτμου στην επίθεση. Χρυσάλης θα πάρει ένα δύναμο. Πρέπει να ήταν και πάσα. Αν δεν ήταν πάσα, έγινε πάσα στην συνέχεια, αλλά στην συνέχεια ο Τσατσαρόνης έκανε βήματα. Στολόπουλος. Σταματόπουλος εκεί για να του δώσει χώρο. Αστοχή προσπάθεια. Η κατοχή είναι για τους τερμητές. Στολόπουλος είναι επαναφορά. Θα βρει τον Πασχαλινόπουλο. 10 λεπτά ακόμα για τους γηπεδούχους με τον Χατζητζομπάνη. Κοιτάει την κίνηση του Πολύδωρου, πήρε εκείνος, άφησε στην γωνία. Άστοχο όμως των τριών πόντων του Αποστολόπουλου, νέα ευκαιρία του Σταματόπουλου, άστοχο και αυτός. Γιαννατζόγλου. Παπαδημητρόπουλος για 2. Σταματόπουλος δεν μπόρεσε να μαζέψει. Έτσι οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην επίθεση με τον Γιαννατζόγλου τώρα να οργανώνει. Τσατσαρόνης πίσω από τα 6.75. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Και έτσι δεν μετράει ό,τι έγινε στην συνέχεια. Περάκης και Ζουίδης. Τώρα στο μάτς για τον μικρό κόσμο. Χατζομπάνης. Κωνσταντινόπουλος στον Πασχαλινόπουλο. Σε λίγια τρεις. Ξεχασμένος εκεί από την άμυνα ο Χριστόπουλος. Θα μειώσει σε 20-22. Περάκης. Για τρεις το σιουτάστοχο όμως. Εκτελεί για 3. 20-25. Στους 5 βόλτους πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μισολόπουλος σηκώνεται υπό πίεση, πέφτει πάνω το Περάκη, στους κάνει το φάουλ. Και θα τον στείλει τώρα και στην γραμμή των βολών. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό του μικρού κόσμου στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν είναι καλή η πρώτη βολή του Αποστολόπουλου. Παραμένει το σκορ στο 20-25. Χάνει και την δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι τερμητές. Πιέζει ο Πασχαλινόπουλος, δεν θα βγει εκεί της όμως. Μας θα πίσω από την πλάτη, αλλά ήρθε με χώρα για να κλέψει ο Αποστολόπουλος. Πολύδωρος, 4-20 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περνάει ο Πολύδωρος, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διορθώνει όμως ο Αποστολόπουλος και αφήνει και πάλι την ομάδα του στην επίθεση. Πολύδωρος, πολύ ωραία κίνηση για το 22-25. Περάκης, σταματάει την τρίπλα. Πήρε ο Τσατσαρόνης, θα σηκωθεί, δεν βρίσκει στόχο, βρήκε όμως συμπαίκτη για να μείνει ο μικρόκοσμος στην επίθεση ξανά. Αστοχός και ο Μανίκα στην συνέχεια. Μάρις ο Πολύδωρος και θα κατεβάσει τώρα για τους γηπεδούχους. Σαλινόπουλος. Χατζητζομπάνης προσποιήθηκε μπροστά του Μανίκας, ο οποίος τον πιέζει. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Χριστόπουλος παίζει με πλάτη.
θέλει να ξεφύγει και από τον Ζωήδη και έχει κερδίσει το φάουλ. Στη γραμμή τώρα ο ψηλός των γηπεδούχων. Στόπουλος έτοιμος για την πρώτη. Αστοχή. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα την βάλει αυτή για το 23. 25. Κακογιάννης παίρνει το σκριν. Θα εκτελέσει για δύο, αναβηδάει μπάλα αρκετές φορές και θα καταλήξει τελικά μέσα. 23, 27 τώρα. Τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Σαλινόπουλος. Ιεροπολίδωρος. Χριστόπουλος γυρίζει, αφήνει έξω. Ατσιτσομπάνης δίνει ύψος και θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 26, 27. Στον πόντο πλησιάζουν πλέον οι τερμητές. Με αυτήν την τρίποντη εκτέλεση του Ατσιτσομπάνη. Περάκης θέλει να απαντήσει. Δεν βάζει πολύ δύναμη όμως το σουτ. Δεν θα τα καταφέρει. Σταματόπουλος. Ψάχνει συμπαίκτη, πιέζει ο Περάκης. Πάει και πάνω στον Ατσιτσομπάνη. Σπάει πίεση με τις πάσες. Μασχαλινόπουλος βρήκε τον Χριστόπουλο. Περάκης πηδάει μπροστά από τον Χατζησομπάνη. Προσπαθεί να να του ξεφύγει εκείνος και βρήκε εξαιρετική πάσα για τον Χριστόπουλο. Δεν την εκμεταλλεύεται εκείνος. Παγκογιάννης. Διώχνει τον Μανίκα. Περάκης μπροστά από τον Χατζησομπάνη για να τον παίξει με πλάτη. Πολύ ωραία, βρήκε τον Μανίκα. Κόπηκε όμως ακόμα πιο καλά εκείνος από τον Σταματόπουλο. Σαλινόπουλος. 1.40 ακόμα, θα το πάρει το τρίποντο. Συστημένη μπάλα στα χέρια του Χριστόπουλου, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα δώσει το προβάδισμα τώρα στους τερμίτες, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 28-27 τώρα το σκορ. Για την συμπληρωματική βολή ο Χριστόπουλος θα την χάσει. Παραμένει 28-27. Φραγκογιάννης. Περάκης. Μεκιάρης πάει να του δώσει το σκριν. Θα περάσει ο Περάκης. Δεν μπορεί όμως να τελειώσει καλά τη φάση. Αντζομπάνης. Κυνηγάει παντού ο Περάκης. Ματζομπάνης θα χάσει, τελικά πέφερε καρπούς η πίεση. Στο Περάκης έχει ανοιχτό γήπεδο, με το δεξί θα τελειώσει τη φάση για το 28-29. Μπήκαμε στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου τώρα. Ασαλινόπουλος. Χριστόπουλος από εκεί μπαλά στον Χατζομπάνη, είναι μόνος του. Δεν είναι, πρέπει να τον αφήνουν έτσι ανενόχλητο οι φιλοξενούμενοι, καθώς θα το πληρώσουν στις επόμενες φάσεις. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι το λάθος. Χριστόπουλος. 7 δευτερόλεπτα, 18 για τους τερμητές. Σαλινόπουλος. Χατζομπάνης. Και δεύτερος αντίπαλος πάνω του, πάσα πίσω από την πλάτη για τον Πολίδωρο, έγινε το κλέψιμο, 10 δευτερόλεπτα όλα για τον μικρό κόσμο, ο οποίος έχει αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα μπροστά. Φραγκογιάννης θα πάρει και θα το εκμεταλλευτούν με αυτό το πλεονέκτημα του συμφιλοξενούμενη, 28-31. Και τελειώνει και έτσι και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 28-31. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στο τρίτο
σκορ στο 28-31, μόλις τρεις πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες. Μικρό κόσμο στο προβάδισμα. Και στην πρώτη επίθεση για την τρίτη περίοδο. Τσατσαρώνης με ένα τζούκλι και από εκεί στον Περάκη μπαλά. Με το δεξί χέρι θα βρει στόχο Τσατσαρώνης για το 28-33 τώρα. Πασχαλινόπουλος. Στολόπουλος και κολλημένο πάνω τον Φρακογιάννη. Πολύδωρος προσποιήθηκε, πέρασε και σκόραρε κιόλας, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. 30-33. Έξω η βολή από τον Πολύδωρο, το σκορ του 30-33. Περάκης. Θα το πάρει το σουτ. Δεν σημαδεύει σωστά. Πασχαλινόπουλος. Υπογυρίζει, έχει μπροστά τον Γιαννατζόγλου. Τώρα θα αφήσει την μπάλα στον Πολύδωρο, ο οποίος θα πέρασει στο τζακ. Στολόπουλος. Καλινόπουλος είναι μόνος του, θα εκτελέσει, δεν το βάζει Περάκη, σπίδα υψηλά και μαζεύει. Θα βγάλει και μπροστά τον μικρό κόσμο, δεν έχει τα μάτια του συμπαλό για να τζούγκλου, πήρε όμως. Τσατσαρώνης, θα βρεθεί στο παρκέ. Η μπαλά κατέληξε εκτός. Και έτσι δεν έκλειωσαν το λάθος τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πολύδωρος. Στολόπουλος, μπαλά στα δεξιά, Πασχαλινόπουλος για να ισοφαρίσει. Μαζεύει ο Σταματόπουλος. Χριστόπουλος τον Αποστολόπουλο. Θα βρει ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκείνος. 32-33. Στον πόντο πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Ραγκογιάννης. Κάνε την κίνηση ο Περάκης και πήρε. Ψάχνει πάσα στη γωνία, στην αδύνατη πλευρά η μπάλα, για να Τζόγλου αστοχή. Μια ευκαιρία όμως με μπεκιάρι για τον μικρό κόσμο, βγήκε και αυτή η άμυνα. Πασχαλινόπουλος. Γυρίζει, άφησε τον Χριστόπουλο. Κλείσαν δύο πάνω του. Για τρεις φόλτσα από τον Πολύδωρο, δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα όμως. Τσατσαρώνης στον Γιαννατζόγλου. Φραγκογιάννης θα εκτελέσει, δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλάθι. Αν και οι δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις τους. Μήτες μπροστά τώρα με τον Πολύδωρο να κατεβάζει, να αφήνει στον Πασχαλινόπουλο. Και ο Πασχαλινόπουλος δεν βρήκε κάποια πάσα, προτίμησε να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση, αλλά δεν του βγήκε σε καλό αυτή η απόφαση. Περάκης. Περάκης κρατάει για τον μικρό κόσμο, στα 12 δευτερόλεπτα θα πάρει την εκτέλεση για δύο και θα το βάλει κιόλας. 32-35. Στολόπουλος χαστύπασε για τον Χριστόπουλο, γυρίζει εκείνος με το δεξί, προλαβαίνει τον Περάκη και αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 34-35. Τσατσαρώνης. Φραγκογιάννης, έκοψε ο Περάκης, πήρε, κόπηκε όμως από τον Χριστό, από τον Πολύδωρο. Αλλά έχει γίνει φάουλ, είναι αντικανονικό το κόψιμο σύμφωνα με τους διαιτητές. Στη γραμμή τώρα ο Περάκης για τον μικρό κόσμο. Έτοιμος για το ζευγάρι βολών του. Κάτσε όχο στην πρώτη.
34-36. Εκτελεί και την δεύτερη τώρα Περάκη, στην οποία θα τη χάσει. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του. Γυρίζει, θέλει να βρει τον Γιαννατζόγλου, σώζει εκείνος. Γερεμεί τώρα κάπου στην κατάσταση. 8 δευτερόλεπτα. Περάκη του δίνει το screen. Μπερδεύτηκαν για λίγο. Τραγκογιάννης θα εκτελέσει για 3 στη λήξη του χρόνου. 34-39. Μπορεί η επίθεση να μην κυλήσει όπως θέλανε οι φιλοξενούμενοι, όμως στο φινάλι βρέθηκε ο Φραγκογιάννης εκεί για να προλάβει το χρονόμετρο και να βάλει την ομάδα του στο συν 5 τώρα. Χριστόπουλος. Χριστολιόπουλος εκτελεί από το πλάι. Είναι άστοχος Σταματόπουλος, εκεί παλεύει και θα κερδίσουν τελικά το θετικό rebound οι Τερμίτες. Ο Σταματόπουλος θα ξεκινήσει την πορεία του προς την αντιπαλή ρακέτα, του φύγει μπάλα όμως. Ο Γιάννης βγάζει μπροστά τον μικρό κόσμο και θα εκτελέσει και πάλι και θα το βάλει και πάλι. 34-42 με τον Φραγκογιάννη να παίρνει φωτιά στις τελευταίες φάσεις. Να βρίσκει το χέρι του πίσω από τα 6.75 και τους Τερμίτες τώρα να καλούν time out. Συνέχεια στη δράση, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά της τρίτης περίοδου, με συγχωρείτε. Στο 34-42 έχουν καταφέρει να φτάσουν πλέον οι φιλοξενούμενοι με τα δύο διαδοχικά τρίποτα του Φραγκογιάννη. Προσπίση του Χριστόπουλου και δεύτερη, στην τρίτη πήρε την προσπάθεια αλλά στόχισε. 3-2 τώρα, αλλά είναι κάκια στη πάσα του Μανίκα στην συνέχεια. Στολόπουλος. Ο Μίδωρος θα πάρει το σούτ για 2. Λίγο rebound για τον μικρό κόσμο. Τσατσαρόνης σταματάει. Ισοργανωμένη επίθεση τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι χείρισαν ένα τρίποδο πάλι με τον Φραγκογιάννη, ο οποίος έχει ψυχολογία από τα προηγούμενα σούτ τα οποία έβαλε. Αυτή τη φορά όμως δεν ήταν για η κατάληξη. Πολύδωρος ψάχνει έξω. Μπάλα στον Χατζιομπάνι τώρα. Σταματόπουλος, Πολύδωρος. Πέρασε η μπάλα από όλα τα χέρια των Τερμιτών. Θα δεχτεί το στόπο από τον Περάκη ο Πολύδωρος. Μηδιασμός εδώ για τον μικρό κόσμο. Δεν θα καταλήξει σε καλάθι όμως. Στο έχεις από πλεονεκτική θέση ο Μανίκας. Ο Γιάννης θα πέρασε εκτός για τους φιλοξενούμενους. Παπαδημητρόπουλος θέση του. Περάκης εκτελεί και αυτός. 34-45. Τα τρίποντα στέλνουν στο συνέντεκα τώρα τον μικρό κόσμο. Ψήφια η διαφορά, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που στο σημερινό παιχνίδι βλέπουμε την διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Ασυνεννοησία. Κλέψουμε εδώ από τον Γιαννατζόγλου. Σαν σε προπόνηση με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. Για το 34-47. Σερί. 12-0 για τους φιλοξενούμενους από το 34-35. Έχουμε βρεθεί στο 34-47. Σταματόπουλος δεν μπορεί να βάλει, να δώσει ένα τέλος σε αυτό το σερί. Μανίκας στον Τσατσαρόνι. Γιαννατζόγλου. Παπαδημητρόπουλος και πάλι Τσατσαρόνις εκτελεί μπροστά από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος φεύγει τώρα στην επίθεση. Χατζομπάνης τον είδε, δεν όμως επέλεξε να του περάσει μια γρήγορη πάσα. Μπορεί να φοβήθηκε για το λάθος. Αλλά δεν έφτασε ο Σταματόπουλο, έκοψε την ροή της πάσης του Τσατσαρόνις. Έχουμε και αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Πασχαλινόπουλος μέσα για τους Τερμίτες. Ζωήδης και Βρυσάλης παίρνει στο παρκέ για τον μικρό κόσμο. Σταματόπουλος. Πασχαλινόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν το βάζει. Παπαδημητρόπουλος. Ο Βρυσάλης.
εκτέλεσε από το πλάι, δεν πήγε το καλάθι, μαζεύει ο Παπαδημητρόπουλος. Ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Περάκι στην κορυφή. Σηκώνεται και θα το βάλει. 34-49. Αστολόπουλος τώρα για τους τερμητές. Περάκι βγαίνει αμέσως πάνω στον Χάτι Τσομπανή. Καλινόπουλος για τρεις, ακόμα ένα στόχο σου για τους τερμίτες. Εθνιδιασμός για τον μικρό κόσμο, πάσα πίσω από την πλάτα. Πίσω από την πλάτα λέω, πίσω από την πλάτη. Από τον Περάκη δεν μπορείς όμως να συνεργαστεί καλά με τον Μανίκα. Και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία στον εθνιδιασμό για τους φιλοξενούμενους. Και τα λεπτά έχουν να σκοράρουν οι τερμίτες, δεν θα τα καταφέρουν ούτε τώρα με τον Χριστόπουλο, ο οποίος θα βάλει την μπαλά επιτέλους στο καλάθι με την δεύτερη ευκαιρία του. Έχει κερδίσει και το φάουλ, 36-49 πλέον. Και έχουμε και μία βολή επίσης για τον ψηλό των τερμιτών. Στοχίσει στην βολή όμως εκείνος, παραμένει το 36-49. Περάκης, βλέπω απέναντι τον Ζωήδη, έχει πατήσει γραμμή εκείνος. Χαρινόπουλος. Θυσιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Και ο Σταματόπουλος, πάσα του δεν ήταν καλή. Και σε πόδια η μπάλα ανανεώνεται έτσι στο ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα και πάλι κατοχή. Η επίθεση με συγχωρείται για τους τερμητές. Χριστολόπουλος. Μπάλα καταλήγει στον Χριστόπουλο, θέλει να πλησιάσει εκείνος. Θα σηκωθεί, δεν σημαδεύει σωστά. Παπαδημητρόπουλος. Περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση. Βάζει το χέρι του Αποστολόπουλος, του κάνει το φάουλ, το παραδέχεται κιόλας και τον στέλνει στην γραμμή. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους τερμίτες, δύο υπερθυμίζω φάουλ μέχρι στιγμής για, για τον μικρό κόσμο στο τρίτο δεκάλεπτο. Έξω η πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. Ο Παπαδημητρόπουλος για το 36-50. Σταματόπουλος. Τελείω Χατζομπάν για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Περάκης. Ζωήδης έκανε βήματα όμως. 5,3 τώρα στο ρολόι. Στόπουλος. Στα δεξιά με τον Μανίκα πάνω του, Σταματόπουλος πήρε. Ο Στολόπουλος θα πασάρει τελικά στον Πασχαλινόπουλο για να εκτελέσει για τρεις εκείνος, δεν το βάζει. Θα βάζει και με τον εαυτό του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Περάκης, θα δεχτεί το φάουλο από τον Πασχαλινόπουλο, φάουλ νούμερο 4. Το βάλε ο Περάκης, δεν μετράει όμως το καλάθι. 5 δευτερόλεπτα διαθέσιμα για τον μικρό κόσμο. Τρισάλης θα εκτελέσει, δεν θα μπει η μπάλα στο καλάθι. Ένα δευτερόλεπτο φινάλε για το τρίτο δεκάλεπτο και το σκορ δείχνει 36-50. Βγήκαμε και στο τετάρτο δεκάλεπτο. 36-50 δείχνει το σκορ, στην 14 για τον μικρό κόσμο. Οι τερμίτες έχουν 10 λεπτά τώρα για να βάλουν αντίδραση. Ενώ από την άλλη, ο μικρό κόσμο έχει 10 λεπτά για να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα. Περάκης.
Κασάλης κάνει την κίνηση, Περάκη συνεχίζει, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια, δεν θα του κάνει το χάτηρι μπαλά όμως. Χατζομπάνης. Συνεχίζει ο Χατζομπάνης, αφήνει τώρα στον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος και πάλι Χριστόπουλος, Χατζομπάνης και πάλι Χριστόπουλος συνεργάζονται οι δυο τους για να γυρίσει εκείνο το σκοράρι να κερδίσει και το φαουλ. 38-50 την ωραία προσπάθεια του Χατζομπάνη, ο οποίος έχει και μια βολή να εκτελέσει. Έξω η βολή, 12 διαφορά. Περάκης, ο Δημητρόπουλος, τσεκάρει τις κινήσεις, παίζει με τον Φρυσάλη, παρακινδυνευμένη πάσα ότι ήταν και ο Σταματόπουλος για να κλέψει. Σταλινόπουλος, πέρασε η μπάλα για τον Χριστόπουλο, με το δεξί χέρι θα εστοχίσει, 40-50, στους 10 από τους διαφορά τώρα. Περάκης. Στα δεξιά έχει τον Ζωήδη ως επιλογή. Τώρα σαν την Αλεπού εκεί χωρίς να τον πάρει, θα πάρει άμυνα. Έκοψε ο Ζωήδης προς την αντίπαλη ρακέτα. Τον βρήκε ωραία ο Περάκης. Για το 40-52. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο καλάθι του Ζωήδη. Σταματόπουλος. Ο Χριστόπουλος πάει με φόρα προς τα μέσα, λιώνει την προσπάθεια του Περάκης, ο οποίος πατάει γκάζι τώρα για να βγάλει γρήγορα προς τον μικρό κόσμο. Μανίκας σηκώνεται, το χάνει, μαζεύει ο Πολύδωρος. Σαλινόπουλος. Θα και 55 ακόμα για το φιναλέ. Χατζομπάνης. Πάρει το τρίποντο, δεν βρίσκεται καν σε φάνη όμως η μπάλα. Μανίκας, πάσα πίσω από την πλάτη, νόμιζε ότι έρχονταν κάποιος συμπαίκτης από πίσω. Κασταλινόπουλος είναι ολομόναχος και έχει και χρόνο να σημαδέψει. 43-52, στο μονοψήφιο πλέον η διαφορά. Στους 9 μειών οι τερμίτες και οι τεναγκώζονται. Οι φιλοξενούμενοι να καλέσουν time out τώρα. Επιστροφή στην δράση επί από το time out των φιλοξενούμενων, οι οποίοι βλέπουν τώρα τους θερμίτες να έχουν πλησιάσει στους 9 πόντους. Έξανε μετά από κάποια λεπτά την διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο οι γηπεδούχοι. Με τα αριστερό για Αντζόβλου δεν μπορεί να βρει στόχο. Μασχαλινόπουλος. Ωραία, βρήκε τον Χριστόπουλο, εκτελεί μετά από μια προσποίηση εκείνος. Έχουμε βολές για τον παίκτη των τερμητών. Ο Ζωήδης διαμαρτύρεται ότι είχε γίνει χαμηλά το φάουλ. Ωστόσο, οι διαιτητές διαφωνούν με την άποψή του. Επιμένουν στην δική τους και έχουμε βολές τώρα για τον Χριστόπουλο. Μέσα η πρώτη, 44-52. Βάζει και την δεύτερη με το 45-52. Τελευταίο 7 λεπτό. Τζόγλου έχει χώρο, τον έφτιαξε ο Περάκης, δεν μπορούσε όμως να τον εκμεταλλευτεί. Χατζομπάνης. Κρατάει ο Χατζομπάνης. Ψάχνει επιλογές τώρα που σταμάτησε την τρίπλα, άφησε δίπλα στον Σταματόπουλο. Χριστόπουλος θα πάρει το τρίποδο, η μπάλα στο σίδερο. Θετικό rebound για τους τερμητές. Νέο τρίποδο για τους γηπεδούχους, αστοχή αυτό από τον Πασχαλινόπουλο αυτή τη φορά. Συνδυασμός για τους φιλοξενούμενους, για Γιαννατζόγλου. Θα αστοχίσει και έχουμε και τεχνική ποινή τώρα στον Πολυδωρό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε εκεί για την πίεση που δέχτηκε από Περάκη και Μανίκα. Θέλησε να πάρει φάουλ. Τώρα ο
Κοπεράκης θα πάει στην γραμμή. Κωστολόπουλος, επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Χάιτ Σομπανί. (45-53) Μια στιγμή ένταση τώρα. Στην πλευρά των Τερμητών. Έχουμε και διακοπή για time out. Έχει το παιχνίδι, έπειτα από το time out, 6-13 ακόμα στο ρολόι. 45-53 δείχνει πίσω από την Οσκυνακάς. Σταματόπουλος, κάτω από τα χέρια του Μπεκιάρη. Δεν μπόρεσε να βρει και τους δύο πόντους. Θα κερδίσει όμως τις δύο βολές. Τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. 2-3 το ομαδικά μέχρι στιγμής. Άστοχος ο Σταματόπουλος στην πρώτη. Βάζει στη δεύτερη. 46-53. Τραγκογιάννης. Τραγκογιάννη Τζογλου. Τα 9 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση του μικροκοσμού. Περάκης βρήκε τον Μπεκιάρη και ευστόχησε για δύο εκείνος. 46-55. Στολόπουλος. Και τον Χριστόπουλος. Σταματόπουλος έχει βγει μπροστά από τον Μπεκιάρη. Είναι και πάλι έξω. Θέλει να πλησιάσει ο Χριστόπουλος, δεν του κάνει όμως το χατήρι παρά να καταλήξει το καλαθιού. Και έχουμε και φόλ τώρα επάνω στον Περάκη από τον Πολύδωρο, ο οποίος είναι ψηλά για να τον πιέσει. Από τρία ομαδικά τώρα για τις δύο ομάδες. Τσατσαρώνης έτοιμος να περάσει. Παίρνει την θέση του Μανικά. Γιάννης οργανώνει. Και πάλι Φραγκογιάννης. Γυρίζει, εκτελεί για δύο. Αλλά στο σίδερο και στην αγκαλιά του Πολύδωρου στην συνέχεια. Στόπουλος. Σταματόπουλος πήρε από κοντά. Έχει γίνει το φαουλ από τον τον Μπεκιάρη. Νέες βολές τώρα για τον Σταματόπουλο, ο οποίος νωρίτερα υπενθυμίζω έβαλε μία στις δύο, τώρα θα εκτελέσει εύστοχα την πρώτη, 47-55. Μέχρι και η δεύτερη, αλλά θα σας αυτή τη φορά. 48-55. Περάκι σάσε στον Γιαννατζόγλου. Πήρε τα βήματα και φτώχησε. 48-57. Πολύδωρος. Στον Χριστόπουλο. Σταματόπουλος εναντίον Μπεκιάρη. Παλά στη γωνία. Πασχαλινόπουλος θα πάρει το τρίποδο και θα το βάλει κιόλας. 51-57. Διαφορά πέφτει στους 6 τώρα. Πλησιάζουν οι Τερμίτες, 4 και 10 ακόμα απομένουν για το φινάλε του μάτς. Δεν περνάει η πάσα του Φραγκογιάννη. Αχαλινόπουλος θα δεχτεί το φόλο από τον Φραγκογιάννη, αλλά είναι το 5ο.
με την αντίδραση του Φρακογέννη. Καταλαβαίνω πως δεν είχε διότι και ότι είχαν γίνει 4 φάουλ από την ομάδα του. Γι' αυτό αντίδρασε έτσι, επειδή έστειλε στην γραμμή των βολών τον αντίπαλό του, με τον Πασχαλινόπουλο να μπορεί να πλησιάσει να μειώσει κι άλλο. Θα τα καταφέρει από την πρώτη. Παραμένει το 51-57. Πασχαλινόπουλος βάζει στη δεύτερη, 52-57. Περάκης. Πήρε για να Τζόγλου, είναι και πάλι στον Περάκη. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Σηκώνει το Περάκης από μέσα απόσταση, δεν βρίσκει στόχο. Στόπουλος αφήνει στον Αποστολόπουλο. 5 πόδι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν ακόμα περισσότεροι τερμητές. Στόπουλος, Πασχαλινόπουλος είναι μόνος. Τώρα είχε να πάει ο Φραγκογιάννης πάνω του, δεν το πλήρωσαν όμως εδώ οι φιλοξενούμενοι. Είναι το Μπεκιάρη στη εκδικούμενη μπάλα, έχουμε double και η κατοχή είναι για τους, για τον μικρό κόσμο. Να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί. Ναι, τελικά η μπάλα είναι για τον μικρό κόσμο. Περάκης. Ήταν η πάσα του, ο Σταματόπουλος έβαλε το στόπ, αλλά ακούμπησε τελευταίος και παίξει του μικρό κοσμού. Έτσι η μπάλα είναι για τους τερμίτες, οι οποίοι καλούν τώρα time out. Όχι, το time out είναι για τον μικρό κοσμό. Συνέχεια στο μάτς. Στις ερμήτες τώρα είναι στην επίθεση, 52-57 το σκορ. Να δούμε αν η απόσταση θα μικρύνει κι άλλο. Χριστόπουλος για 3, θα το βάλει. 55-57, πολύ μεγάλο καλάθι. Στο δίποντο πλέον η αναμέτρηση. Φραγκογιάννης θέλει να απαντήσει από εκεί, δεν θα τα καταφέρει. Χριστόπουλος γύρω γύρω ο Περάκης. Πάγε πάνω στον Χάρη Τσομπάνη τώρα. Σταματόπουλος. Παίρνει ξανά. Είναι και πάλι στον Χάρη Τσομπάνη. Συνεργάζεται δύο για να βρεθεί ένα μαρκάρι στο σουτ. Με φόρα ο Πασχαλινόπουλος θα γραπώσει την μπάλα. 2-20 ακόμα. Χριστόπουλος. Ακόμα ένα τρίποντο, δεν θα το βάλει αυτό όμως. Βρήκε χέρια στην συνέχεια ο Αποστολόπουλος και κάνει το φάουλ στον Περάκη. Παραμένει το σκορ 55-57. Φραγκογιάννης καναλόβητη από την προηγούμενη επίθεση φιλοξενούμενη και κρατούν το προβάδισμα. Φραγκογιάννης πήρε. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τον μικρό κόσμο. Περάκης είναι στη γωνία. Θα κάνει το βήμα στο πλάι, θα πέσει πάνω το Χριστόπουλος. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Ο Περάκης, έχουμε βολές. 3 βολές για τον παίκτη του μικρό κόσμο. Ένα και 51 ακόμα στο ρολόι. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από κάπου εδώ τα ομαδικά τους, έτσι κάθε φάουλο από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τους δύο. 55-58. Μέσα και η δεύτερη, 55-59, και έχει ακόμα μια εκτέλεση. 2 στις 3. Παραμένει το 55-59, γραφώνει όμως και πάλι την μπάλα ο Περάκης. Φραγκογιάννης. Το λάθος, Χριστόπουλος έκλεψε.
με τα διόκετα από μαύρες φανέλες. Τώρα έρχεται κοντά του για βοήθεια ο Αποστολόπουλος. Έτσι ο Μπάνης, ο Σκαλινόπουλος θα το πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει όμως. Ο Κιάρης πιέστηκε, βρήκε την πάσα για τον Περάκη. Τζόγλου. Για κάθε δεύτερο λεπτά ακόμα για την επίθεση των φιλοξενούμενων. Φραγκογιάννη ζήτησε σε αυτόν, πήγε η μπάλα, εκτέλεσε για τρεις, δεν το βάλω όμως. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Μασχαλινόπουλος. Τελευταίες ευκαιρίες για τους Τερμίτες, αν θέλουν να πετύχουν κάτι καλό. 50 δεύτερο λεπτά ακόμα. Χριστόπουλος. Έγινε το φάουλ από τον Φραγκογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, ο Χριστόπουλος είναι στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 56-59. Χριστόπουλος θα χάσει την δεύτερη. Αμυντικό rebound του Περάκη. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα από ό,τι καταλαβαίνω είναι για τον μικρό κόσμο, ναι. 40,2 στο ρολόι, 56-59 το σκορ. Φραγκογιάννης στον Περάκη. Ζητάει να γυρίσει η μπάλα ο Φραγκογιάννης. Ο Γιανατζούλου, με συγχωρείτε. Φραγκογιάννης κρατάει. Περάκη στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Κοντάμια εκτέλεσε την Μπελκιάρη, δεν βρίσκει στόχο. Ο Σολόπουλος. Στα 7 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Τερμίτες, με ένα τρίποντο ισοφαρίζουν. Χριστόπουλος 10 δευτερόλεπτα, Πασχαλινόπουλος στα 9. Πιέζεται. Θα στοχίσει, δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Μπεκιάρης. 4,5 στο ρολόι. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. .5 λοιπόν στο ρολόι, 56-59 το σκορ και οι Τερμίτες τώρα θα ψάξουν ένα τρίποντο που θα τους επιτρέψει να πάνε το μάτς στην ισοπαλία και ενδεχομένως στην παράταση. Να δούμε τι έχουν σχεδιάσει να κάνουν οι γηπεδούχοι. Πασχαλινόπουλος πήρε εκτέλεση, δεν το βάλε. Σταματόπουλος κυνηγάει, ένα δευτερόλεπτο φινάλε και νίκη λοιπόν για τον μικρό κόσμο, ο οποίος θα πάει στο 5-7. Ενώ από την άλλη οι Τερμίτες παρά την προσπάθειά τους δεν θα γλιτώσουν την 8η τους και θα πέσουν το 4-8.